Καλησπέρα σας, κύριε Ζαμπούνη. Ευχαριστώ για τους τηλόφρονας λόγους. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαιρετισμούς στους ακροατές σας. Να σας ενημερώσω ότι κάθε φορά που περνάω τα Τέμπη βάζω λίμπερο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο πινκ-πονγκ στα κομπλιμέντα. Δεν το ήξερα, τώρα μόνο κομπλιμέντα μέχρι το τέλος της κουβέντας μας, κύριε Ζαμπούνη, μόνο κομπλιμέντα. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τιμάτε, πραγματικά, μας τιμάτε. Όπως έγραψα και στο βιβλίο μου, πάω καφού, είμαι σε πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα θα πάει το αποτέλεσμα σε καλό δρόμο. Έγραψε λοιπόν τέλος πάντων ένα βιβλίο, το πάω καφού, στο οποίο είχα συνεδέψει από διάφορους παοξίδες. Λυπάμαι που δεν σας γνώριζα τότε για να σας συμπεριλάβω. Δεν πειράζει. Και πήρα συνέντευξη και από τον φίλο μας τον Γιώργο Μίνο, τον οποίο τον συναντώ κυρίως στα γήπεδα, τέλος πάντων, των Αθηνών. Πριν μια ώρα ήταν στον αέρα, τον ακούσατε μήπως? Όχι, όχι, γιατί... Δεν είχατε περάσει τα Τέμπη. Είμαι στο γραφείο και είχα ραντεβού. Και έβαλα τίτλο, πήρα και του Νικόλα, πήρα του Ζουράνη, διαφόρων του στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη, και έβαλα τίτλο στο Γιώργο Μίνο, «Ο Αντικειμενικός». Και πέσαν όλοι κάτω όταν το διάβασαν. Όχι, και στους φίλους μου εδώ των αθηναϊκών ομάδων, κυρίως στους Ολυμπιακούς, όταν συζητάμε αθλητικά, λέω πως λέει ο έγκυρος και αντικειμενικός ρεπόρτερ Γιώργος Μίνος που άκουσα το πρωί και θέλουν... Είναι γνωστό ότι έχετε υψηλή αίσθηση χιούμορ. Και θέλουν να το πνίξουν. Προλάβατε την πρώτη μου ερώτηση. Είναι η κλασική ερώτηση πέναλτι που λέμε, η σημερινή η δική μου, για τη φωνή που έχετε για το βράδυ, για τη βραδιά την σημερινή στην Τούμπα. Για το πώς θα πάει το παιχνίδι, δηλαδή. Είχα την τύχη να είμαι στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο αγώνα και είχα την τύχη επίσης να το δω με φίλους μου στη Πίτσα Ρώμα στο Πανόραμα. Όσο και αν αυτό ακούγεται τέλος πάντων σουρεαλιστικό. Δηλαδή Πίτσα Ρώμα και Πανόραμα εννοώ. Και ακόμη πιο σουρεαλιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σουίτα. Έχουν δηλαδή. Η Πίτσα Ρώμα είναι γουρλίδικη. Διότι ενώ μας κόπηκε τέλος πάντων η όρεξη στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ελκαντουρί, υπήρχε πολλή κίνηση στις πίτσες. Παραγγείλατε άλλες 7 πίτσες. Άρα ο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, να μην λέω αυτά που έχουν δει όλοι οι ακροατές σας, ο ΠΑΟΚ μας έδωσε μια ελπίδα. Στο πρώτο αγώνα. Είστε από αυτούς τους φιλάθλους, κύριε Ζαμπούνη, που αγαπάτε τις ευρωπαϊκές βραδιές, ή λέτε εντάξει είναι και η Ευρώπη, αλλά εμείς το πρωτάθλημα, το κύπελο, ας πούμε, στην Ελλάδα κτλ. Επειδή ο ψυχιατρός μου μου είπε δεν είναι δυνατόν να βλέπεις τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μηχανιώνα, θυμάστε που είχαμε από χάσει, δεν θυμάμαι, το θυμάστε το μάτς με τη Μηχανιώνα? Νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν είχε χάσει, δεν είχε αποκλειστεί, η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί από τη Μηχανιώνα, νομίζω, παλιά. Τα παλιά τα χρόνια. Ένα μάτς τέλος πάντων που μου είχε χαλάσει τη διάθεση μια εβδομάδα και μου έλεγε ο ψυχιατρός μου, λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει δες το, ψάξε το λίγο να το κοιτάξουμε. Τι ομάδα ο γιατρός. Τι μου λέτε για ευρωπαϊκά, με οποιοδήποτε βόλεϊ βλέπω, γυναικείο, οτιδήποτε εξής με τον ΠΑΟΚ. Τι μου λέτε τώρα. Είπαμε ΠΑΟΚ αφού. Άρα τον χρειάζεστε, τον χρειάζεστε τον γιατρό. Άμα το κάνετε αυτό. Τώρα κάνω χιούμορ, βεβαίως. Εννοείται, δεν έχω ψυχή, αλλά θέλω να σας πω ότι
όταν στο Παρίσι είχαμε ένα σύνδεσμο φιλάθλων ΠΑΟΚ Παρισίων, πηγαίναμε γιατί ήταν πιο κοντά σε διάφορους αγώνες. Εκεί ζούσα, τέλος πάντων, εκεί εργαζόμουν και η οικογένειά μου. Και τότε ήταν πολύ δυνατό το μπάσκετ, πήγαμε Νάντι, Γενέβη και έχω πάει σε πάρα πολλά εκτός, θέλω να πω, και τυχερά, δηλαδή τότε να Μάρσα, στην Ολλανδία, σε διάφορες χώρες. Πολλοί έχουν κάνει ταξίδια με τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω, μας έχει δώσει πολλές χαρές, αλλά τώρα με τη Μασσαλία που πάνε να το υποτιμήσουν, ξέρεις, διάφοροι εδώ, γιατί εμείς ζούμε εδώ σε πολύ εχθρικό έδαφος. Αυτό θέλω να μας πείτε, τι λένε εκεί? Εδώ λένε ότι, πώς το λένε, στην τρίτη εθνική της Ευρώπης τώρα τι... Και τους λέω, εμείς θα σου βλύσουμε, λέω, στην Ευρώπη. Εσείς πού θα σου βλύσετε? Πότε θα βάλετε Πάσχα κοντομάνικο? Εμείς θα κάνουμε Πάσχα. Και η Μαρσέη λένε δεύτερη στη Γαλλία. Τέλος πάντων, έχουμε... Εντάξει, πειραζόμαστε μέσα σε ένα πνεύμα, ξέρετε, και μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Νομίζω ότι πρέπει να πιο πολύ να το βλέπουμε σαν να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας και να αστειευόμεθα, παρά να το πηγαίνουμε στους ψηλοδαρμούς και στη βία. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το μήνυμά μου. Βέβαια. Προφανώς, άλλωστε, το αλατοπίπερο του αθλητισμού αυτό είναι η καζούρα. Η επόμενη μέρα. Η καζούρα. Ναι, που πας για τον καφέ και έχεις να πεις ή έχεις να ακούσεις. Όλο αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ όταν κερδίζουμε τον Ολυμπιακό, για κάποιο λόγο γυρίζω όλη τη γειτονιά, δεν βρίσκω κανέναν Ολυμπιακό στον δρόμο. Αποκλείεται, κύριε Ζαμπούνη. Χτυπάω κουδούνια, ακούστε τι σας λέω. Χτυπάω κουδούνια, μπαίνω σε γραφεία, σε καταστήματα για να τους βρω. Τηλέφωνα σηκώνουν? Όχι, βεβαίως, ούτε απαντούν σε μηνύματα που δεν επιτρέπεται από το Σαββουαρδί. Πάντα απαντάμε. Κύριε Ζαμπούνη, έχετε γούρια? Δηλαδή, σήμερα, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, έχετε γούρια? Είτε με φίλους γνωστούς, είτε κάποια θέση στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο βλέπετε το παιχνίδι? Όχι. Γούρια έχω μόνο στο τάκ. Όχι. Στο τάβλι μόνο. με τον ΠΑΟΚ, εσείς είστε νέοι, εμάς σας πρίσαν τα μαλλιά μας. Δηλαδή, δεν είμαστε τόσο νέοι, δεν είμαστε. Δηλαδή και τη Γενέβη τη θυμόμαστε μια χαρά και όλα αυτά που προαναφέρατε. Ευχαριστώ, λένε. Ευχαριστώ. Ντράπηκα να πω ευχαριστώ. Έχουμε αρρωστήσει με τον ΠΑΟΚ, με τα αποτελέσματα, με τις αδιακοιμάνσεις του σκορ. Ήμουνα στο ΠΑΟΚ Βόλος, ήμουνα στο ΠΑΟΚ Γιάννενα φέτος, δηλαδή τι γούρι, δηλαδή η επιστήμη δεν έχει προχωρήσει τόσο. Ήσασταν στο ΠΑΟΚ Βόλος, ναι, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό με αυτή την ομάδα, δεν γίνεται αυτό που γίνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Είστε συνηθισμένος, έχετε γράψει αρκετά χιλιόμετρα, μόνο που μου αναφέρατε τις μπασκετικές χρονιές, βραδιές, στιγμές του ΠΑΟΚ. Άρα έχετε πάθει έτσι μια μορφή ανοσίας, δηλαδή πλέον δεν. Αφού έχετε περάσει και σας έχουμε στον αέρα τώρα μετά από εκείνες τις στιγμές του μπάσκετ, τώρα είναι όλα καλά, όλα καλά στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι καλά στο ποδόσφαιρο, διότι θέλω να σας πω ότι πήγαινα και έβλεπα το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, γιατί ένας φίλος μου, τέλος πάντων, με φιλοξενούσε εκεί. Και... δεν μπορώ πια να πάω, γιατί φοβάμαι για την ασφάλειά μου. Δηλαδή δεν είναι ωραίο το κλίμα. Εντάξει, θα μου πείτε, φταίει η κρίση, φταίει η καραντίνα, φταίει... Ότι μεγάλωσε πολύ ο ΠΑΟΚ και το κοιτάει στα ίσια. Αυτό. Φταίει το προϊόν το ίδιο και αυτό το διαχειρίζονται. Η κουλτούρα μας θέλει, αλλά... και το έλλειμμα αθλητικής παιδείας. Αυτό φταίει. Δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ να πηγαίνω πια εδώ στα αθηναϊκά γήπεδα, διότι λόγω του ότι, ας το πούμε, δημοσίως εκφράζομαι και φαίνεται ότι ενοχλεί και υπάρχει
πάρα πολύ βία και δεν είναι μόνο η περίπτωση Σπυρίγκου και όλα αυτά που βλέπουμε συνεχώς, δολοφονίες, τηλεοράσεις, σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει μια υφέρπουσα βία που έχει φτάσει και στην περίπτωση του Άλκη Καπανού και το δικό μας που δίναν Σταυρούπολη. Δηλαδή δεν είναι ωραία αυτή τη στιγμή και φοβάμαι σήμερα πάρα πολύ, θέλω να σας πω, για τις αντιδράσεις αντεκδικήσεως των φιλάθλων μας, ας τους πω παδούς καλύτερα, οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν το κομμάτι τους για να δείξουν στους Γάλλους ότι και αυτοί φορούν παντελόνια. Ναι, αλλά δεν θα έχει Γάλλους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, δεν θα έχει ο παδός της Μαρσέη σήμερα. Δεν έχει σημασία, θα το βλέπουν οι Γάλλοι και θέλουν να τους δείξουν ότι και εμείς ας το πούμε είμαστε αρματολοί και κλέφτες και μπορούμε στον Ομέρ Βριώνη τέλος πάντων να κάνουμε ντου. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω εσείς πώς το νιώθετε εκεί πάνω. Εγώ ηρέμησα, κύριε Ζαμπούνη, ησύχασα μάλλον όταν προχθές ανακοινώθηκε και επίσημα ότι δεν θα έρθουν αυτοί οι χίλιοι Γάλλοι. Εκεί αυτό ηρέμησα. Αν έρχονταν, φοβόμουν και για την πόλη και για τα εντός αγωνιστικού χώρου ή τα εντός γηπέδου, μάλλον από καλύτερα, και για τα εκτός. Τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος. Πολύ πιο ήρεμος. Ναι, αλλά ήσασταν μέσα όταν παίξαμε με την Paris Saint-Germain και τιμωρηθήκαμε για 2 χρόνια. Ήμουνα. Δεν υπήρχε κάτι τότε από φιλάθλους της Paris Saint-Germain, ναι, κάποια πρόκληση. Υπήρχε μία ένταση με τη διοίκηση τότε. Υπήρχε μία κόντρα πολύ μεγάλη. Εσωτερική, ναι. Σωστό. Ναι, εσωτερική. Και επειδή δεν πήγε και το αποτέλεσμα, βγήκε... Τρώγανε το ένα γκολ μετά το άλλο, ναι. Από το γουέα. Ναι, αλλά τώρα υπάρχουν μερικοί θερμόαιμοι οι οποίοι θέλουν να δείξουν στους Γάλλους, και το λέω ότι υπάρχουν μερικοί θερμόαιμοι, τους βλέπω ήδη, δηλαδή βλέπω, έχω εικόνα τους. Ναι. Γιατί τους έχει τύχει να τους συναναστραφώ σε διάφορα εκτός έδρας, στη Φιλή για παράδειγμα που παίζαμε με το Θρασίβουλο, σε διάφορους αγώνες ή στο Πανιόνιο, έχω δει διάφορους φιλάθλους μας θερμόαιμους και βλέπω, τέλος πάντων δεν ξέρω, ελπίζω να έχουμε λάβει μέτρα ασφαλείας και να... Κοιτάξτε, συντονισμένα το τελευταίο 24ωρο, συντονισμένα έχει βγει δηλαδή μία ανακοίνωση συνολική των συνδέσμων, των οπαδών του ΠΑΟΚ και μία χθες εξαιρετική από την ΠΑΕ που πιστεύω άγγιξε τους πάντες. Άγγιξαν αυτές οι δύο ανακοινώσεις ουσιαστικά τους πάντες. Τώρα, κύριε Ζαμπούνη, κάποιος και τελικό Champions League να παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αν έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν τους σταματάει τίποτα. Δυστυχώς. Ναι. Απλά δεν θα περάσει σήμερα από το μυαλό τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Έχει μεγάλη ουσία αυτή η κουβέντα, αλλά εγώ θέλω να φύγουμε από αυτό. Είναι μέρα γιορτής, μέρα χαράς. Όχι. Ο λόγος που υπερβάλλω στην κινδυνολογία. Και καλά κάνετε. Είναι. Μισό λεπτό. Θα σας πω κάτι. Θα σας πω και γιατί το ίδιο έκανα και σε ένα βιβλίο που έγραψα για καλούς τρόπους. Έβαζα τους ακραίους τρόπους με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει στη μέση. Δηλαδή, θέλω να ελπίζω και απευθύνομαι σε αυτούς που μας ακούν, γιατί πολλοί από αυτούς που μας ακούν θα είναι στο γήπεδο σήμερα. Το κάνω με αυτή την πρόθεση, όχι να τους δείξω, να τους προσβάλλω, αλλά να μετριάσω λίγο το θυμό που έχουν για αυτά που συνέβησαν στη Μασσαλία. Πολύ καλά κάνετε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν έχω καμία σχέση με το δικό σας μέγεθος γραφικά, αλλά εγώ στο κομμάτι που έγραψα σήμερα στον Καζέτα, αυτό έγραψα, ότι στα ραντεβού με την ιστορία πηγαίνεις χαμογελαστός. Δεν πηγαίνεις ούτε με ένταση, ούτε με άγχος, ούτε με πίεση, ούτε με νεύρα, ούτε με διάθεση εκδίκησης. Στα ραντεβού με την ιστορία πηγαίνεις χαμογελαστός. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα αυτό ζει. Ένα ραντεβού με την ιστορία. Ό,τι και αν συμβεί το βράδυ, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, καλό ή κακό, η ιστορία γράφεται απόψε, έτσι κι αλλιώς. Και γράφεται με έναν τρόπο που νομίζω ότι όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει να σκεφτεί όλους αυτούς που την ονειρεύτηκαν αυτή τη βραδιά και δεν είχαν την τύχη να τη ζήσουν. Από αυτούς, ας πούμε, ακόμα που με τα χέρια τους έχτισαν την Τούμπα πριν δεκάδες χρόνια, μέχρι
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπως τα παιδιά στα Τέμπη. Άρα εδώ το ιστορικό του πράγματος πρέπει να έχει αντίκτυπο σε όλο το κλαμπ. Σήμερα το κλαμπ δείχνει το πρόσωπό του σε όλη την Ευρώπη. Και δεν του συμβαίνει συχνά. Μακάρι από εδώ και στο εξής να του συμβαίνει πολύ συχνά. Απόψε όμως είναι ένα ιστορικό ραντεβού και ο ΠΑΟΚ δείχνει το πρόσωπό του, και το πρόσωπό του δεν είναι ούτε μόνο η διοίκησή του, ούτε μόνο ο προπονητής του, ούτε μόνο οι ποδοσφαιριστές του, είναι κυρίως ο κόσμος του. Το πρόσωπό του πρέπει να είναι χαμογελαστό. Θα σπεύσω να σας διαβάσω και μιλάτε ωραία, γιατί με κάνετε να ανατριχιάσω. Συγχαρητήρια για το λόγο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεργητικός. Λέω λοιπόν, εσείς πώς ετοιμάζεστε να τη ζήσετε αυτή τη βραδιά? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ειδονή για ένα παγουσί να πηγαίνει στο σπίτι του κολλητού του που είναι Ολυμπιακός για να δούνε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Καλά, εσείς το πήγατε στα άκρα, κύριε Ζαμπούνη. Με συγχωρείτε, αλλά το πήγατε στα άκρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Με συγχωρείτε, συνήθως μαζευόμαστε και το βλέπουμε. Φίλοι παοξίδες, ή στην πλατεία Κορονακίου ή σε κάτι sports cafe, σε διάφορα μέρη μας κάναν και επίθεση και το σπάσαν το sports cafe σε ένα μάτι. Τώρα για διάφορους λόγους προσωπικούς θα το δω στο σπίτι του ενός επιστήτιου φίλου Ολυμπιακού. Ναι, καταλαβαίνετε τους διαλόγους. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο για αυτό μας να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα. Μπράβο, δεν περίμενα να το κάνετε αυτό, κύριε Ζαμπούνη. Δεν ξέρω αν το λέει το Savoir Vivre αυτό που θα κάνετε απόψε. Πότε το λέει? Πού το λέει? Σε ποια σελίδα? Μισό λεπτό, όταν ανοίγουμε την πόρτα στην Ευρώπη σε φίλους μας, είναι σαν να τους βοηθάμε να δουν τον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Το κάνω με αυτή την πρόθεση. Εντάξει. Με πείσατε, εντάξει. θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που περάσαμε αυτά τα λεπτά μαζί στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Και... με την νύχη και με την πρόκληση, εύχομαι. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπούνη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.